Η προσπάθεια πήγε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή από την ευρύτερη περιοχή και το Πολυκνήτο. Προχωράμε σιγά σιγά με σταθερά βήματα. Ξέρουμε ακριβώς πώς πρέπει να γίνει, είτε ούτως ή άλλως το έχουμε κάνει και στα άλλα σημεία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν προετοιμαζόμαστε για το επόμενο καλοκαίρι. Ναι. Αυτό λοιπόν σημαίνει υπομονή, επιμονή από τον κόσμο που θα ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια, την ομάδα στην ευρύτερη περιοχή του Πολυκνήτου. Και ελπίζουμε ότι τον Ιούνιο, τον Μάιο θα μας βρουν έτοιμοι με κόσμο πιστοποιημένο, με χώρο και με οχήματα. Κάνετε δηλαδή μαθήματα, εκπαιδεύεστε κανονικά? Θα σας εξηγήσω. Ναι, ναι. Αυτή λοιπόν θα ξεκινήσει η προσπάθεια, γραφτήκαν λοιπόν τα άτομα στο σωματείο μας. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια ξεκινήσει, θα περάσουν εκπαίδευση της πολιτικής προστασίας προς το παρόν. Κάποιοι όσοι ενδιαφέρονται θα γίνουν εθελοντές της προσβέσης του προστικού σώματος. Από εκεί και πέρα λοιπόν θα δοθεί ο χώρος, αφού πιστοποιηθούν τα άτομα, ο χώρος, όχημα, και από εκεί πέρα λοιπόν θα γίνει μια οργανωμένη προσπάθεια, συντονισμένη πάντα με συνεργασία με τους φορείς, είτε πολιτική προστασία είτε προστικού σώματος, για να γίνει η δασοπυρόσβεση και δασοπροστασία στην ευρύτερη περιοχή για όλο το καλοκαίρι. Mm-hmm. Είσαστε εθελόντρια πυροσβέστης. Ποιος είναι ο ρόλος σας, του πυροσβεστικού σώματος να συμπληρώσω, ποιος είναι ο ρόλος σας στη φωτιά? Ναι, είναι ακριβώς ό,τι κάνουν και οι εθελοντές και ακόμα και οι ίδιοι οι πυροσβέστες. Ακριβώς το ίδιο. Έχουμε εκπαιδευτεί, έχουμε περάσει μια εκπαίδευση 120 ωρών. Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε 3-8 το μήνα όλο το χρόνο, 12 μήνες. Κάνουμε ακριβώς ό,τι κάνουν και οι μόνιμοι πυροσβέστες. Και για τη δράση και δασικά και αστικά συμβάντα, οτιδήποτε κάνουν δηλαδή και γίνει. Ποια ήταν η αφορμή για να ξεκινήσετε? Πάντα είναι μία φωτιά. Εγώ έτυχε να έχω τρεις. Μάλιστα. Μία φωτιά η οποία ήταν κοντά στην περιοχή σας, απείλησε... Ναι. Δυστυχώς είχα τρία συμβάντα. Ναι, ναι. Από μικρή και πιο μεγάλη και πιο μεγάλη. Και μετά είχα γνωστούς που ήταν ήδη εθελοντές πυροσβέστες. Και έτσι ξεκίνησα σιγά σιγά με εκπαιδεύσεις, με παρακολούθηση. Είμαι πάρα πολλά χρόνια. Σας είδαμε και στη φωτιά στη Βρύσα, σας είδαμε εκεί πέρα που συντονίζατε, βοηθούσατε. Ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε ο καθένας μας, και τώρα ευκαιρία κιόλας να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά μας, όλους τους εθελοντές πυροσβέστες από όλο το νησί, πραγματικά δώσαν το 100% τον εαυτό τους, πραγματικά κάνουν υπέρβαση, γίναμε όλοι μια γροθιά και ο κόσμος βοήθησε πάρα πολύ. Ναι. Και ο κόσμος, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, με όποιο τρόπο μπορούσε να βοηθήσει. Ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση που πραγματικά όλοι μαζί καταφέραμε, θεωρώ, κάτι πολύ σημαντικό. Φυσικά ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, ένα πολύ μεγάλο μάθημα για όλους μας. Ναι. Και τώρα λοιπόν είμαστε στην περίοδο του απολογισμού. Μαζεύουμε τα κομμάτια μας και οτιδήποτε ήταν αυτό. Και πρέπει να κάνετε ίσως και ένα νέο σχεδιασμό. Σίγουρα. Η φωτιά ήταν πάρα πολύ δύσκολη, σε δύσκολο σημείο, οπότε σίγουρα έδωσε έτσι αφορμές για πολλή μελέτη, για το τι έγινε, τι δεν έγινε, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, πώς θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε και όλα αυτά. Το μόνο σίγουρο ότι δεν περισσεύει κανένας. Ακριβώς. Δεν περισσεύει κανένα όχημα, τίποτα από εξοπλισμό, όλα χρειάζονται και πρέπει, για αυτόν τον λόγο και ζητάμε και τη βοήθεια του κόσμου, γιατί είμαστε ένα σωματείο το οποίο δεν παίρνει επιχορηγής από το κράτος, λοιπόν μόνο αν καταφέρουμε κάποιο υλικό. Γι' αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή ο απολογισμός των ζημιών είναι αρκετός. Δηλαδή για να το διευκρινίσουμε αυτό, ναι, και, ναι. Να δώσουμε έτσι την ευκαιρία σε κάποιους ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν οικονομικά, ναι. Για πέστε μας λοιπόν τι συμβαίνει. Καταρχήν να σας εξηγήσω ότι τα οχήματά μας τα περισσότερα είναι πάνω από 20 χρονών, ταλαιπωρημένα από όλα τα σημεία, με αποτέλεσμα ότι κάποια στιγμή ίσως να μην μπορούμε να βοηθήσουμε. Ναι. Αυτό δυστυχώς, επειδή λόγω έτσι όπως είναι το νησί μας, χρειάζονται επειγόντως τα μικρά τα πυροσβεστικά οχήματα,
στα 4x4 που είδατε κιόλας. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν, όπως τα είδατε, τα φύβολα είναι ταλαιπωρημένα. Γι' αυτό πρέπει να γίνει αντικατάσταση. Το ξέρω, οι φορείς, οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Ενώ προσπαθούν, έχουν γίνει ακυρώσεις των διαδικασιών και όλα αυτά. Ελπίζω στο επόμενο διάστημα να έχουμε ευχάριστα νέα και να μας παραδώσουν κάποια νέα πεζοστικά οχήματα και κάποια στιγμή να γίνει η πλήρους αντικατάσταση. Ναι, ναι. Και πάλι δεν φτάνουν. Δηλαδή, τουλάχιστον σε δύο οχήματα θέλει σε κάθε σημείο. Δύο οχήματα σε κάθε σημείο. Ναι, ναι. Το μόνο, θεωρώ ότι είναι το λιγότερο που μπορεί να ξεκινήσει κάτι οργανωμένο κάπου. Άλλο που χρειάζεστε? Αποστολές, από εξοπλισμό, από σωλήνες, δεν περισσεύει τίποτα. Γιατί συνέχεια εκπαιδεύεται νέος κόσμος, θέλει ρουχισμό, θέλει τα αρμυλά του, θέλει τα κράνη του, θέλει όλα. Τίποτα δεν περισσεύει. Ο κόσμος είναι πολλής, συνεχίζει, εκπαιδεύεται, είτε στο υπηρεστικό σώμα είτε στην πολιτική προστασία, και έτσι λοιπόν θέλουμε τη βοήθεια του κόσμου. Ας ανασκουμποθούμε λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Ας δει ο καθένας τι μπορεί να προσφέρει. Είσαστε ένα σωματείο ανοιχτό στις χορηγίες και το λέμε. Έτσι, είσαστε το δεξί χέρι των ανθρώπων, που, των πυροσβεστών, στη μάχη για την κατάσβεση. Και όπως πάρα πολλοί άνθρωποι από μόνοι τους έφεραν νερά, φαγητά κτλ. Για να μπορείτε να συντηρηθείτε και να συνεχίσετε τη μάχη σας, έτσι ας το κάνουν και τώρα. Τους δίνουμε την ευκαιρία να το σκεφτούν, να επικοινωνήσουν μαζί σας με το Σωματείο Εθελοντών Πυροσβεστών Νήσου Λέσβου, να επικοινωνήσουν με εσάς, κυρία Πελαγία Μάλαμα, προκειμένου να βοηθήσουν όσο μπορούν. Γιατί αποδείξαμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Έτσι ακριβώς. Υπάρχει δυνατότητα, απλώς πρέπει να ξέρει ο κόσμος που πρέπει να δώσει τι. Είμαστε επιστοποιημένοι το 2001 στην πολιτική προστασία. Είμαστε αναγνωρισμένοι, 21 χρόνια λειτουργίας, όλοι μας ξέρουμε το έργο μας και όντως δηλαδή ότι ό,τι και να μας δώσει ο καθένας θα πάει χαμένο, γιατί έχουμε πολύ κόσμο να βοηθήσουμε. Συνέχεια σας είπα, ανανεώνεται ο κόσμος. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε κόσμο και εξοπλισμό για να κρατήσουμε τον κόσμο και να συνεχίσει αυτή τη σημαντική προσπάθεια σε όλο το νησί. Πολύ ωραία. Πόσα τέτοια κλιμάκια υπάρχουν, σύλλογοι υπάρχουν σε όλο το νησί? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το επίσημο θεωρητικό πυροσβεστικό κλιμάκιο της υπηρεσίας είναι το Πλωμαρίο και το της ΓΕΣ που είναι η υποίδρυση. Ναι, ναι. Από εκεί πέρα οι υπηρεσμένες σημεία είναι ομάδες. Ναι. Είδαμε την ομάδα του Αμπελικού, καταπληκτική. Ναι, 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 ναι. Είναι και εκείνη η μέλη του σωματείου μας. Έχουν κάνει και εκείνη την Άμπελος λόγω των συνθηκών και της περιοχής για να μπορούν να έχουν τα δικά τους τα οχήματα. Είναι λοιπόν Μυτιλίνη, Γέρα, Πλωμάρι, Αμπελικό, Αγία Μαρίνα, Ερεσό, Καλονί και τώρα λοιπόν Πολυκνήτο. Και ελπίζουμε και σε άλλα σημεία, γιατί είμαστε μεγάλο νησί και οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Λέει ο Βαγγέλης Ζιαννάκης, μου είπε ότι επειδή είναι από τη Γέρα, ότι το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Γέρας λειτουργεί κανονικά. Απλά ίσως δεν έχει χρηστικοποιηθεί ακόμα η ίδρυσή του. Μάλιστα. Άρα λειτουργεί λοιπόν, αλλά είναι να αποτελέσει, ας πούμε, κλιμάκιο του πυροσβεστικού σώματος. Αυτό θέλετε να πείτε. Είναι στη διαδικασία για να γίνει πυροσβεστικό, ναι, ναι, του πυροσβεστικού σώματος. Ακριβώς.